Να είμαστε λοιπόν και πάλι κοντά σας και θέλω να πάμε να δούμε ένα πάρα πολύ αγαπημένο δικό μου άνθρωπο. Έναν άνθρωπο ο οποίος είναι εξαιρετικά αποκαλυπτικός κάθε φορά που δέχεται να μιλήσει στην εκπομπή μας ή που να έρθει καλεσμένος εδώ. Σπύρο, εσύ τον συνάντησες και αναφέρομαι στον κύριο Στίβ Κακέτσι. Ναι, στον Στίβ Κακέτσι, ο οποίος είναι πάρα πολύ γνωστός. Τα πολλά φιλιά μου του και μιλήσαμε χθες, του ξαναστέλνω. Έχει γράψει δική του ιστορία στην Αθηναϊκή νύχτα. Πέρα από αυτό, όμως, πρέπει να σου πω ότι είναι πολύ δυναμικός. Λέει την άποψή του με δυναμικό τρόπο, χωρίς εμπάθεια και τεκμηριωμένα. Για όλα τα πρόσωπα της τηλεόρασης και με χιούμορ, μπορώ να σου πω. Mm-hmm. Έχει πολύ ενδιαφέρον. Ωραία, να τον ακούσουμε, παιδιά. Κάθε φορά που μιλάει ο συγκεκριμένος είναι απολαυστικός. Μου είπατε μόλις τώρα ότι έχετε κάποιους φίλους σας έτσι που αγαπάτε. Έχετε και φίλους που δεν αγαπάτε. Αναφέρομαι στον Γιώργο Λιάγκα. Υπάρχει παρεξήγηση. Τώρα θα κάθομαι να ασχολούμαι εγώ με τον Λιάγκα. Ας πάει να ασχοληθεί ο Λιάγκας με τη Φέη που του τη δώσαμε και να μας αφήσει εσύ. Δεν θέλω να ασχολούμαι. Γιατί έχετε, τα έχετε σπάσει, ήσασταν φίλοι. Δεν έχω σπάσει τίποτα. Εγώ αγαπάω τους ανθρώπους που με αγαπάνε. Ανθρώπους που δεν με αγαπάνε δεν τους αγαπάω. Η δικιά σου που δεν έρχομαι σε πολλές επαφές, έχω καιρό να τη δω κιόλας, την αγαπάω. Είναι ένα καλό κορίτσι. Έχει χιούμορ, είναι και πολύ φίλη μου, ενός μου φίλου, εντάξει. Όσες φορές συναντιόμαστε, μου μιλάει με σεβασμό, μου αγαπάει, αυτό. Εγώ είμαι παροχημένος στο πρωινό μου, πώς το λένε πρωινό μου, την εκπομπή. Τώρα ο Γιώργος δεν έχει ανάγκη, έχει τον Ουγγαρέζο. Και αφού έχει τον Ουγγαρέζο, θα βγει και στο τραγούδι, θα πηγαίνει ο Λιάγκας από κάτω και θα το χειροκροτάει. Σοου. Έχει δεχτεί πολύ κριτική ο Γρηγόρης ο Αρναούτογλου για τις εκπομπές του. Μια χαρά είναι ο Γρηγόρης. Μια ζωή του κάνουν επιθέσεις, δεν μπορώ να καταλάβω. Και έχω παρακολουθήσει και τις κόντρες του με τον Περί και αυτά. Εντάξει, θεωρώ ότι είναι χαζό. Αυτό το προϊόν έχει, αυτό παρουσιάζει. Δεν καταλαβαίνω. Οι άλλοι δηλαδή που παρουσιάζουν κάτι άλλο, που το γνωρίζουμε, κάνουν κάτι καλύτερο από τα προηγούμενα χρόνια. Μία αντιγραφή, δεν είναι όλα τα ίδια. Δεν έχουν καμία αλλαγή. Λέτε τώρα για τον Περί. Βέβαια. Και ο Περίς και ο Θέμος είναι, φίλος μου, αλλά... Τον είχε φιλοξενήσει ο Λιάγκας. Δεν τον είχε φιλοξενήσει. Και το ρώτησε αν είναι τσιγκούνης. Έπρεπε να το ρωτήσω ο Αρναούτογλου, εσύ είσαι τσιγκούνης. Του Λιάγκα. Είναι. Είσαστε. Ξέρω εγώ, αυτός θα μας απαντήσει. Είναι τσιγκούνης καθόλου. Δεν έχετε βάλει τώρα με τον Λιάγκα. Δεν τα έχω βάλει, αλλά κάνουν κάτι ερωτήσεις ανόητες. Σταμάτηνα Τσιμτσιλή, είναι φίλοι σας. Είναι από τα πρόσωπα που εκμεταλλεύονται την εγκυμοσύνη τους. Με βάζει σε δύσκολη θέση. Τις τα έχω πει. Μην είναι ούτε να μιλάς για παιδιά, ούτε. Άσε να τους αρέσει σαν γυναίκα τώρα. Τις λέω, μια και έχουμε όλα τα προσόντα. Να βγει πρώτα ο Θεός και όλα καλά. Και να κάτσει εκεί πέρα, γιατί αυτή, σπόπα και στην τηλεόραση, με είχε καλέσει στην εκπομπή της. Είναι πανέξυπνη, έχει σπόψη. Αυτή είναι ικανή να διώξει όλο τον αντένα. Ο Γιώργος Παπαδάκης σας αρέσει το sold out. Έχετε δεχτεί βέβαια αρνητικές κριτικές. Ο καθένας είναι εύκολο να κάνει κριτική σε εσάς, σε μένα, αυτά που θα πω εγώ. Εύκολο είναι. Το δύσκολο είναι να πας εκεί στο τραπέζι και να καλέσεις τους καλεσμένους, να τους συντονίσεις. Νομίζω ότι κάνει μια προσπάθεια ευπρεπεστάτη. Η Κωνσταντίνα Σπυρόπουλου πώς σας φαίνεται, θα φάει θέση Ναταλίας Γερμανού? Είναι ικανή? Τι είναι αυτή? Η Κωνσταντίνα Σπυρόπουλου είναι στο πάνελ της Ναταλίας Γερμανού, η ξανθιά, η κοπέλα που είναι στην εκπομπή της. Όταν θα κάνει συνέντευξη σε μένα, θα με ρωτάς σοβαρά πράγματα. Έτσι. Για ανύπαρκτα πράγματα, μην με ρωτάς. Ορίστε. Να πάω παρακάτω. Όσο που θέλεις, με ρωτάς τώρα. Τι να ασχοληθώ τώρα. Αγάθωνας, Eurovision. Αστέρι. Γιατί όχι. Δεν καταλαβαίνω γιατί του επιτίθενται κάποιοι. Είναι καλύτεροι αυτοί. Ηλιάκη Μουτσινάς. Δέστε τους. Είναι όνομα και πράγμα η εκπομπή. Αυτό τίποτα άλλο δεν θέλω να πω. Είναι φίλη μου η Λιάκη. Το Μουτσινά τον είχα γνωρίσει κάποτε. Εντάξει. Η Μπεκατόρου θα παρουσιάσει το καινούργιο σόου του Αντένα. Το οποίο θα είναι prime time. Θα είναι μια καλή δουλειά για αυτήν.
Δηλαδή τι σημαίνει άμα θα κάνει το σόου στον Αντένα, θα το κάνει με επιτυχία, είναι δηλαδή λίρα χρυσή, δεν το κατάλαβα. Και εγώ μπακα. Και το MasterChef. Το MasterChef. Το έκανε το MasterChef. Πάμε, ναι. Κάνει, ο καθένας κάνει μια προσπάθεια. Όπως είχε κάνει και η κυρία Μανολίδη, δεν είχε κάνει. Έκανε. Όπως έβραζε το νερό στην κατσαρόλα, έβρασε και χύθηκε. Και ο Σάκης ο Ρουβάς θα παρουσιάσει μια κοινωνική εκπομπή, τους ήρωες. Πώς σας φαίνεται αυτό? Τι χρειάζεται ο Σάκης, γιατί ασχολείται με κοινωνικά θέματα όλο αυτόν τον καιρό. Οπότε να κάνει και ένα κοινωνικό θέμα ακόμη δεν είναι κακό. Κοινωνικό είναι, καλή προσφορά θα είναι, επώνυμος είναι. Τον αγαπάει ο κόσμος. Άλλη φορά όμως, όταν θα τον ρωτάς πράγματα τον κύριο Κακέτσι, πρόσεχε πως πας προετοιμασμένος. Γιατί έτσι με την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου την ήξερε ή... Κοίταξε να δεις, παρακολουθεί τηλεόραση, είναι πάρα πολύ ενημερωμένος. Προφανώς και θεωρούσε, πώς να σου πω, κακή την ερώτηση γιατί... Όχι, απάντησε Σπυρό, σου είπε ότι είναι ανύπαρκτη. Εντάξει, απάντησε με έναν έμεσο ανύπαρκτη την είπε. Τι άλλο ήθελες να πεις, να το γράψεις σου λέει να με ρωτά σοβαρά πράγματα. Δεν θεώρησε σοβαρό το ότι μπορεί ας πούμε, η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου να φάει τη θέση Ναταλίας Γερμανού. Γιατί είναι ανύπαρκτη, αυτό εννοούσα. Ωραίος πάντως. Και με τον Γιώργο το Λιάγκα, εγώ θυμάμαι ότι ήταν πολύ καλή φίλη. Δεν τα βρήκανε τελικά καθόλου. Δεν έχω καταλάβει τι έχει παίχτη με τον Λιάγκα. Πραγματικά και εγώ το συγχωρείτε. Ακούγεται πικραμένο ο κύριο Κακέτσι. Δεν ξέρει κάτι. Ο κύριος Κακέτσι έχω την αίσθηση ότι κρύβει μέσα του ένα παιδί. Ναι. Ότι θυμώνει και μουτρώνει απέναντι σε ανθρώπους που αγαπάει, έχει περάσει καλά μαζί τους, αλλά για κάποιο λόγο έχει νιώσει ότι τον έχουν αδειάσει. Ακριβώς αυτό. Όταν αισθανθεί ότι κάποιος μπορεί να του φερθεί αχάριστα, αισθάνεται άσχημα για αυτό το πράγμα. Και είναι πολύ λογικό και ανθρώπινο. Τώρα, ας πούμε, στην περίπτωση με τον Γιώργο Λιάγκα, αισθάνεται ότι ενώ του έχει δείξει αγάπη, του έχει προσφέρει. Και πάντα προσφέρει. Δηλαδή, όποιος με όλους τους δημοσιογράφους έχει πάρα πολύ καλή σχέση ο Στίβ Κακέτσης. Εάν αισθανθεί ότι ο άλλος ή τον προδίδει, του γυρνάει την πλάτη, είδε ότι είπε. Είναι προσωπικό λέει, το με θεωρεί θέμα. Παροχημένο για το πρωινό μου. Ναι. Εκεί σου λέει γιατί. Είναι φίλε, για να και κάνεις αυτό το πράγμα. Και είπε και ξεκάθαρα: αγαπάω αυτούς που με αγαπάνε. Ναι. Αυτούς που δεν με αγαπάνε. Είναι πολύ ξεκάθαρο. Α πούμε, με τη Ρούλα Κορομιλά, που μου έλεγε τα καλύτερα χθες για τη Ρούλα Κορομιλά, ότι έχει μια καταπληκτική σχέση μαζί και την αγαπάει πάρα πολύ και την πιστεύει πάρα πολύ. Μάλιστα. Είναι τέτοιος άνθρωπος. Και για την Μπεκατόρα, ας πούμε, που είπε αυτό, είπε προηγουμένως ότι ήταν πολύ έτοιμη η Μπεκατόρα, ας πούμε, σε σχέση με το μικρό κανάλι που βρέθηκε, γιατί όταν είχε και τις προτάσεις τις άλλες, δεν έφυγε. Να τον ευχαριστήσουμε πάντως πάρα πολύ για τη συνέντευξη αυτή. Τον αγαπάμε πολύ και το ξέρει. Και να την...